Παρουσία βουλευτών και δεκάδων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος η παρουσίαση του βιβλίου της Σοφίας Λουκέρη με τίτλο «Κώστας Καραμαλής, το τελευταίο εμπόδιο στόχος τους η Ελλάδα». Οι ομιλητές έκαναν ιδιαίτερη μνήμα στη μετάβαση της χώρας στην οικονομική κρίση, στην πολιτική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ και τον Γιώργο Παπανδρέου εκείνη την περίοδο, αλλά και στη στάση του τότε Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή. Κώστα Καραμαλής όλη εκείνη την περίοδο έβαλε το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό και το προσωπικό και έδειξε τι θα πει να είσαι ηγέτης ενός έθνους, όχι απλά ηγέτης ενός λαού, απλά αρχηγός δηλαδή ψηφοφόρων. Οι αποφάσεις που πήρε μπορεί πολλές φορές να συγκρούστηκαν και με την τοπική διαπλοκή αλλά και με διεθνείς ισορροπίες και συμφέροντα. Ο βασικός κορμός του βιβλίου είναι μια καταγραφή των γεγονότων της κυβέρνησης 2004-2009 και από εκεί και πέρα καλύπτει ένα μεγάλο κενό, το οποίο είναι και ιστορικό θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά πολιτικό είναι σίγουρα, το οποίο έχει ακολουθήσει 10 χρόνια μετά. Είχαμε μία λανθασμένη διαχείριση της οικονομικής κρίσης το 2009 και το 2010, όταν έπρεπε να ληφθούν μέτρα δεν ελήφθησαν, ενώ είχε προηγηθεί, θα έλεγα, μία εκστρατεία που χαρακτηρίζεται από έντονα λαϊκίστικα στοιχεία. Με τη διάβγεια και την ασφάλεια της χρονικής απόστασης από τα γεγονότα, είναι πλέον η ώρα, επιτέλους και με καθυστέρηση, να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια σε αυτή τη χώρα. Έχει άποψη, έχει στίγμα, δεν έχει στρογγυλέματα. Είναι ένα βιβλίο θέσης και όχι ένα βιβλίο για δημόσιες σχέσεις. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίφθηναν επίσης οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Καλαφάτης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Έλενα Ράπτη, Θόδωρος Καράουγλου και Σάββας Αναστασιάδης, ενώ το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Εγνατίας Οδού, Απόστολος Αντωνούδης, ο πρώην υπουργός Γιώργος Ορφανός, γαλάζια κομματικά στελέχη και δημοτικοί σύμβουλοι.